Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και ακτινοτρόφες και αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο των Χανίων και καταλήγουν έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα μέτρα του Τρίτου Μνημονίου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η φορολόγησή τους με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και 100% προκαταβολή φόρου, προβλέπεται η αύξηση στο 23% του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, η κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου για το πετρέλαιο και ο τριπλασιασμός των εισφορών στον ΟΓΑ. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι κτηνοτρόφοι, αγρότες, μικροεπαγγελματίες, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που οδηγεί στο σκύλος του γραμμού μας, έχει οδηγήσει όλους. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει ότι αν περάσουν τα μέτρα δεν πρόκειται να απομείνει πέτρα πάνω σ' άλλη στα χωριά μας. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε να μην ψηφιστούν τα μέτρα. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Οι αγρότες διαμαρτύρονται όμως και για τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Είπανε ότι θα βάλουν επιδοτήσεις. Ότι έχουν βάλει και επιδοτήσεις. Εβάλανε μηδενικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πούνε μόνο και μόνο ότι δεν οφείλουν σε αυτούς που παράγουν να πάρουμε ζωοτροφές και καλαμπόκι. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εάν δεν δώσουν τις επιδοτήσεις η κτηνοτροφία αυτονομό Χανίων θα αφανιστεί τελείως. Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στο Ηράκλειο, όπου μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αρχανών Αστερουσίων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η πολιτική των ευθυνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, της ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τη βάρβαρη φορολογία, εξαθλιώνουν το αγροτικό νοικοκυριό, το μετατρέπουν σε αφάνεια και με αυτόν τον τρόπο θα επικρατήσουν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιχειρηματικούς ομίλους, ομάδες παραγωγών που ενισχύονται μέσα από το τραπεζικό σύστημα και μια σειρά άλλα καταστάσεις. Στο μεταξύ, οι αγρότες της Κρήτης ετοιμάζονται για απόβαση στην Αθήνα στο πλαίσιο πανελλαδικής παναγροτικής κινητοποίησης. Στις κινητοποίησεις που θα γίνουν στην Αθήνα, στο Μεγάλο Συλλαλητήριο, θα πάρουμε μέρος. Στις 12 του μήνα θα είναι απεργία στα καράβια και δεν θα μπορούμε να βγούμε 12 του μήνα. Θα το προγραμματίσουμε όμως αμέσως, όποτε γίνει το Μεγάλο Συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα πάρουμε και εμείς μέρος. Όλες οι μορφές πάλης που θα βάλουμε στην πορεία θα πρέπει να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, σωστά, καλά προσανατολισμένα, έτσι ούτως ώστε οι αγώνες μας να μην είναι άδειοι, να μην είναι μπαλωθιές στον αέρα. Όλες οι μορφές πάλι λοιπόν είναι ανοιχτές. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών της Κρήτης, η κινητοποίηση στην Αθήνα θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου και έτσι οι αγρότες της Κρήτης θα επιβιβαστούν στα πλοία το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου.